Ξεκινάμε όμως την ενότητά μας με επικαιρότητα σχετικά με το χθεσινό δικαστήριο με τη δίκη. Ακριβώς τη δίκη του Μάνου Παπαγιάννη με τη Σοφία Παυλίδου, ναι. Που χθες έχουμε μια προσωρινή αυλαία και ένα αποτέλεσμα. Ο Μάνος Παπαγιάννης καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή για το αδίκημα της σωματικής βλάβης εις βάρος της Σοφίας Παυλίδου. Να πούμε ότι χθες εκδικαζόντουσαν 2 διαφορετικές μηνύσεις. Είχε μηνύσει και ο κύριος Παπαγιάννης την κυρία Παυλίδου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, όπου αθωώθηκε. Ο κύριος Παπαγιάννης έκανε έφεση στην συγκεκριμένη απόφαση κατευθείαν αμέσως μετά το δικαστήριο. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και αναμένουμε, με εμπειρικά το λέω, σε 1-1,5 χρόνο να ξαναζήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, πάλι αυτή τη φορά στο εφετείο, όπου εκεί θα δούμε αν εν τέλει θα επιβληθεί ξανά κάποια ποινή στον κύριο Παπαγιάννη και θα γίνει η απόφαση αυτή αμετάκλητη. Άρα δεν τελειώνει. Δεν έχει πει οριστική τελεία. Ακριβώς, μπαίνει μια ανωτελεία και οριστικά θα δούμε την υπόθεση το τι θα γίνει στο εφετείο. Η κυρία Παυλίδου δήλωσε ότι νιώθει δικαιωμένη. Θα μπορούσε να έχει σταματήσει όμως και εδώ από ο Μάνος Παπαγιάννης. Θα μπορούσε να μην μπορούσε, είχε... καθώς το έχει επιβληθεί μια ποινή με αναστολή. Δηλαδή δεν θα εκτίσει προφανώς αυτή την ποινή. Αυτό σημαίνει η αναστολή. Πληρώνεις δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Όχι, δεν πληρώνεις καθόλου. Δεν, είναι, δεν μετατράπηκε. Μπαίνει μια ποινή με αναστολή. Σου λέει, αν δεν ξαναπέσει ξανά σε άλλα αδικήματα, δεν ξανακάνει πάλι τέτοια πράγματα. Είναι για 3 χρόνια. Αν για μέσα σε 3 χρόνια δεν έχεις κάνει κάτι ξανά, καθάρισες που λέμε. Απλά. Και εμείς γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει. Έχει ήδη κάνει έφεση κατευθείαν. Το μεσημέρι είναι μια διαδικασία τυπική. Μόλις βγαίνει απόφαση, παίρνεις με έναν αστυνομικό συνοδεία τη δικογραφία, έτσι να σας το πω παραστατικά, πας σε ένα άλλο γραφείο και κάνεις μαζί με τον δικηγόρο στην έφεση. Μάλιστα. Η Σοφία Παυλίδου πάντως δεν θέλει να το ανοίξει ξανά αυτό το θέμα, τουλάχιστον δημόσια και τηλεοπτικά, γιατί υπάρχουν και παιδιά, υπάρχουν και οικογένειες και θέλει να βάλει μία τελεία. Μετά βεβαίως όμως από την απόφαση τη συγκεκριμένη του δικαστηρίου. Θα το παρακολουθούμε όπως και να έχει. Απλώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία εν τέλει γιατί, για μια ηθική δικαίωση. Έχει μια ηθική δικαίωση. Για την πλευρά, ας πούμε, αυτού που. Ξέρεις, όταν δικαιώνεσαι και σε ένα ποινικό δικαστήριο, μπορείς μετά να κάνεις και μια αγωγή, να ζητήσεις μια αποζημίωση. Δεν ξέρω αν η κυρία Παυλίδου θα κάνει κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως έχεις και κάποιες άλλες δυνατότητες. Έχω την αίσθηση πως όχι.